Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Χρήστο Κιούση, τον διευθυντή marketing, τον γενικό διευθυντή marketing του εκπαιδευτικού ομίλου επαγγελματικής κατάρτισης, τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, όπως πολύ καλά τα γνωρίζετε όλοι. Κύριε Κιούση, τι κάνετε, ή Χρήστο, ό,τι θέλεις από τα δύο. Δεν έχω πρόβλημα, ό,τι επιθυμείς εσύ. Έτσι κι αλλιώς, αφού θα μιλήσουμε μάλλον περισσότερο για ποδόσφαιρο. Άρα πρέπει ενικός καλύτερα. Ας πάμε στον ενικό, είναι πιο φιλικό. Το Χρήστο βέβαια το ξέρετε περισσότεροι τηλεοπτικά, αλλά όσοι ασχολούμαστε με τα μίντια και γενικότερα εδώ στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τη δράση των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Και από τη στιγμή που υπάρχει και ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μια κουβεντούλα, να το μάθει και ο κόσμος το τι ακριβώς κάνετε εκεί, Χρήστο μου, στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και πώς καταφέρνετε να συνδέσετε σπουδές με ποδόσφαιρο. Ναι, ήταν ένα σχέδιο, έτσι, ένα όνειρο που έγινε πράξη πέρυσι. Ουσιαστικά δημιουργήσαμε την Ακαδημία και την ποδοσφαιρική ανδρική ομάδα μου, η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Football Club. Έτσι κι αλλιώς ο εκπαιδευτικός όμιλος ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 με πολύ μεγάλη ιστορία στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης έχει ειδικότητες που άπτονται του αθλητισμού, όπως είναι η προπονητική, όπως είναι η φυσικοθεραπεία, αυτού του είδους ειδικότητες. Mm-hmm. Οπότε θελήσαμε να φτιάξουμε μια Ακαδημία ποδοσφαίρου, γιατί μας αρέσει το ποδόσφαιρο, στην οποία θα υποδεχόμαστε παιδιά από πολύ νεαρές ηλικίες στην Ακαδημία, αλλά και μέχρι την αντρική ομάδα, για την οποία έχουμε ένα διαφορετικό σχεδιασμό. Πέραν του ότι κάνουμε πρωταθλητισμό, εξασφαλίζουμε στους αθλητές της ομάδας και υποτροφία σπουδών. Γιατί όπως γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα των αθλητών είναι ότι δεν θα ζήσουν όλοι από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Και πολλές φορές αναγκάζονται προκειμένου να κάνουν πρωταθλητισμό να αφήσουν την εκπαίδευση πίσω, μην παίρνοντας έτσι τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον. Mm-hmm. Για όσους μας ακούνε, αν δεν κάνω λάθος, από 4 χρονών μπορούν να έρχονται τα παιδιά. Σωστά. Από τις ακαδημίες μας, από πολύ μικρή ηλικία. Οι ακαδημίες λειτουργούν με πρότυπο μέχρι τα 18 που θα μπουν στην ανδρική ομάδα. Δηλαδή μετά από την εφηβική ηλικία κανονικά μπορούν να προαχθούν στην ανδρική μας ομάδα, να συμμετέχουν κανονικά στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας εδώ της ΕΠΣΜΗ. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί που θα διακριθεί εκεί θα έχει τη δυνατότητα ακόμη περαιτέρω καριέρα στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Οι προπονήσεις γίνονται στο αθλητικό κέντρο Planet FC. Αν κάνω κάπου λάθος, θα με διορθώσεις, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν κάνεις καθόλου λάθος. Και να πούμε ότι για όσους γνωρίζουν, ένα πολύ οργανωμένο αθλητικό κέντρο και με την απαραίτητη ασφάλεια, γιατί και οι εποχές είναι δύσκολες και περίεργες. Νομίζω ότι υπάρχουν όλα όσα πρέπει να υπάρχουν, γιατί μιλάμε και για μικρά παιδιά και για την ασφάλειά τους, αλλά και για να μάθουν και να διασκεδάζουν με το ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και το κυριότερο. Σωστά, αλλά και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πρότυπο, γιατί ακριβώς επειδή βρίσκεται ο εκπαιδευτικός όμιλος ΔΕΛΤΑ, η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 πίσω από την ομάδα, φαντάζω ότι είναι μια ακαδημία η οποία έχει στη διάθεσή της από τα πολύ μικρά παιδάκια διαιτολόγους, διατροφολόγους, για συμβουλές σε ό,τι έχει να κάνει με την διατροφή. Φυσικοθεραπευτές και τέτοιες ειδικότητες του ιατρικού μας τομέα, mm-hmm. του κλάδου παραϊατρικών επαγγελμάτων που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κάνοντας παράλληλα την πρακτική τους άσκηση, σπουδαστές στο περιβάλλον της ομάδας, σπουδαστές μας της προπονητικής, οι οποίοι έρχονται να βοηθήσουν τους έτσι κι αλλιώς καταξιωμένους προπονητές που έχουμε στην ομάδα από τις νεαρές ηλικίες, από επίπεδο ακαδημίας μέχρι την αντρική ομάδα. Ακόμα και τα παιδιά της αθλητικής δημοσιογραφίας που σπουδάζουν στο σχολείο, καταλαβαίνεις, έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο γνωρίζοντας mm-hmm. τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Σε σχέση με εξοπλισμό, γηπαιδικές εγκαταστάσεις, πάντα ένα πρόβλημα αυτό με τις ακαδημίες, με πολλές, όχι mm-hmm. όλες. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο ετοιμότητας είναι τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 σε αυτό το κομμάτι και πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα των παιδιών, των αθλητών αλλά και των προπονητών πολλές φορές. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Νομίζω ότι κάνουμε πρωταθλητισμό και εκεί. Έχουμε διαμορφώσει έναν ειδικό κλειστό χώρο γυμναστηρίου, πολύ όμορφο και πλήρως εξοπλισμένο. Έχουμε εισαγάγει τεχνογνωσία και από την εκπαιδευτική συνεργασία που έχουμε, την αποκλειστική εκπαιδευτική συνεργασία με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Οπότε κινούμαστε σε τόσο υψηλά στάνταρτ από την αθλητική ένδυση που είναι της εταιρείας Μάκρον, της Ιταλικής εταιρείας Μάκρον που είναι και τον ΠΑΟΚ, mm-hmm. μέχρι όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ και εργαλεία που χρειάζεται η Ακαδημία αλλά και η ιατρική ομάδα στην προπόνησή της. Μία βόλτα από τα Planet FC και μία ενημέρωση mm-hmm. νομίζω θα πείσει και τους γονείς αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά για τη δουλειά που γίνεται εκεί. Mm-hmm. Και πώς συνδέουμε τώρα, πείτε μου λίγο, πώς συνδέουμε τώρα την. Okay, το καταλάβαμε για την αθλητική εκπαίδευση. Πώς το συνδέουμε αυτό με την επαγγελματική κατάρτιση, γιατί αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάποιες συνεργασίες με κολέγιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αν είμαι σωστά ενημερωμένος. Νομίζω ότι υπάρχουν και δυνατότητες
υποτροφιών. Όχι συνεργασία με το Λέγιο στις ΗΠΑ. Λειτουργούμε πάνω σε ένα τέτοιο πρότυπο αθλητικό. Mm-hmm. Οι υποτροφίες δίνονται από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 σαν εκπαιδευτικό όμιλο, που σημαίνει ότι ένας νέος που θα φτάσει στην ανδρική ομάδα αυτόματα κερδίζει το δικαίωμα να σπουδάσει δωρεάν με υποτροφία στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, όποια ειδικότητα επιλέξει, όχι μόνο τις ειδικότητες που από του αθλητισμού, αλλά όποια ειδικότητα επιλέξει. Άρα ακόμα στα πρότυπα του κολεγιακού αθλητισμού. Στα πρότυπα του κολεγιακού αθλητισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Ωραία. Σωστά. Αυτό που γίνεται στο γνωστό σε όλη μας σύστημα, τέλος πάντων ειδικά στο μπασκετικό σύστημα, mm-hmm. τα παιδιά καταφέρουν και κερδίζουν αθλητικές υποτροφίες στα κολέγια για να μπορέσουν να συνδυάσουν και τις σπουδές και την επαγγελματική αποκατάσταση με το σπορ που αγαπάνε. Αυτό έχουμε προσπαθήσει και εφαρμόζουμε στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να το πούμε αυτό, δεν πρέπει απλά να είσαι καλός αθλητής, θα πρέπει να είσαι και καλός μαθητής. Πρέπει να πηγαίνουν μαζί αυτά. Οπότε να. Νομίζω είναι σημαντικό γιατί. Εμείς δεν το βάζουμε ως προαπαιτούμενο, ανεβάζοντας πάρα πολύ τα ακαδημαϊκά κριτήρια και τον ακαδημαϊκό πύχη. Θέλουμε να το προσφέρουμε πραγματικά στα παιδιά. Ένα παιδί που θα παίξει ποδόσφαιρο και το οποίο πιθανώς να μην έχει κάποιο άλλο δρόμο για να σπουδάσει ή κάτι άλλο να ασχοληθεί, είναι σημαντικό να του δώσουμε μέσα από 90 σύγχρονες ειδικότητες που έχουμε στον εκπαιδευτικό μας όμιλο τη δυνατότητα να σκεφτεί, να τον ενημερώσουμε, να επιλέξει μια τέτοια ειδικότητα, ώστε να μπορεί αργότερα να βρει τη θέση του, είτε έχει να κάνει με επάγγελμα του αθλητισμού, είτε σε μια ειδικότητα τουριστικών επαγγελμάτων, της γαστρονομίας, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Είναι πολύ μεγάλη γκάμα των επαγγελμάτων. Εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος αυτός, από τη στιγμή που θα μπει στην οικογένεια του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, να καταφέρει να έχει και την επαγγελματική του αποκατάσταση. Έχουμε και κάτι με εκπτώσεις, γιατί συνήθως συνοδεύεται και με κάποιες παροχές. Κάθε τηλεφωνική επικοινωνία εννοείς? Όχι. Έχουμε, για κάθε μέλος που είναι εγγεγραμμένο, φαντάζομαι, στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Σωστά. Κάθε μέλος που είναι εγγεγραμμένο στην ακαδημία μας, όπως και τα συγγενικά του. Είμαι και πολύτεκνος, εγώ, προσέξτε. Είμαι και πολύτεκνος. Okay. Έχουν προνομιακά δίδακτρα έτσι και αλλιώς και στο περιβάλλον των σπουδών. Αλλά αν ενημερωθείτε για τη συνδρομή της αθλητικής μας ακαδημίας, ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας, θα δείτε ότι είναι κάτι που δεν το προσεγγίζουμε εις πρακτικά ή κερδοσκοπικά. Έχουμε μάλλον τη χαμηλότερη συνδρομή από οποιαδήποτε άλλη ακαδημία υπάρχει, δείχνοντας ότι μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε ένα γκρουπ παιδιών, ανθρώπων που να αγαπούν το ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα να τους προσφέρουμε και την δυνατότητα της επαγγελματικής υποκατάστασης και των σπουδών. Αν δεν κάνω λάθος, είστε αρκετά δυνατοί και στο δικό μας το τομέα, και στην αθλητική δημοσιογραφία και στη γενική κατεύθυνση. Έχετε και καλούς συναδέλφους εκεί που. Είμαστε περήφανοι και για τους καθηγητές, τους εκπαιδευτές μας που είναι καταξιωμένοι δημοσιογράφοι στον χώρο. Είμαστε περήφανοι και για την καριέρα που ήδη κάνουν οι απόφοιτοι μας στον χώρο των media. Ένα δύσκολο χώρο, αλλά χαιρόμαστε που τον ενθουσιασμό που ξεκινούν και έχουν μέσα από τα τμήματα και τις σπουδές τους, καταφέρουν να τον μεταφέρουν και εκεί έξω στην αγορά, νομίζω ανανεώνοντας και δίνοντας έτσι μια ωραία όθηση στο επάγγελμα και στα σύγχρονα μέσα. Το πιστοποιώ προσωπικά, γιατί έχουμε και στο Λίμπερο παιδιά, δεν χρειάζεται να πω τώρα ονόματα, οι ίδιοι μπορούν να το πούνε που έχουν βγει από τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Εμείς τους ξέρουμε και είμαστε χαρούμενοι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να συνεχίσετε την πολύ καλή προσπάθεια, να βγάλετε και κανένα παικταρά. Εντάξει, ωραία, οι σπουδές όλοι το θέλουμε και τα παιδιά μας και τα λοιπά, και μας δώσατε και το δρόμο για να γίνει αυτό, να βγάλουμε και κανένα παίκτα, κάνουμε και καμιά μεταγραφή. Αν και είμαστε πολύ νέα ποδοσφαιρική ακαδημία, πιστεύω ότι δεν θα αργήσει η ώρα που ξένες ομάδες θα ενδιαφερθούν για δικούς μας αθλητές. Ωραία, να ευχηθώ κάθε επιτυχία και καλή δύναμη και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Απλά να αφήσω για το τέλος ότι Βεβαίως. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook και στο Instagram του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 FC, όπου θα δείτε και το φωτογραφικό υλικό και ό,τι έχει να κάνει με καμπάνιες και ενέργειες που κάνουμε, ώστε να μπορεί να έρθει κάποιος να ενημερωθεί. Και μέσα στο επίσημο site της σχολής μας, iekdelta360.gr, υπάρχει ειδικό tab για το ποδόσφαιρο, για την ποδοσφαιρική ακαδημία, αλλά γενικότερα μπορεί να ενημερωθούν και οι γονείς και οι υποψήφιοι σπουδαστές για όλα μας τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολύ ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια.